Στα συρτάρια και στους κουμπαράδες φαίνεται να έμειναν ξεχασμένες κυπριακές λίρες και νομίσματα από το 2008, από όταν το ευρώ μπήκε και επίσημα στις ζωές μας. Ποιος από εμάς αλήθεια δεν έχει έστω και μια λίρα κρυμμένη σε κάποιο πορτοφόλιο σαν αμνηστικό μιας άλλης εποχής? Προσθέτοντας στις ξεχασμένες λίρες όλων των Κυπρίων, έχουμε ένα θησαυρό ύψους 102,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό ωστόσο που δεν μπορεί πλέον να εξαργυρωθεί παρά μόνο να μας θυμίζει τις παλιές εποχές της λίρας, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, αυτό το ποσό αναλογεί σε 65,8 εκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα και 36,8 εκατομμύρια ευρώ σε κέρματα. Αυτό δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, αλλά πανευρωπαϊκό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, η αξία των εθνικών νομισμάτων που θα μπορούσαν να εξαργυρωθούν με ευρώ στις κεντρικές τράπεζες των χωρών ανέρχεται σε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλητές οι Γερμανοί. Αφού η συντριπτική πλειοψηφία των νομισμάτων βρίσκεται στη Γερμανία, με την κεντρική τράπεζα της χώρας να εξαργυρώνει ακόμη και σήμερα το πρώην εθνικό νόμισμα. Ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, χώρες που δεν ανταλλάσσουν τα παλιά τους νομίσματα. Αλλά και η Ελλάδα δεν πάει πίσω, αφού βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης, όπου το σύνολο των δραχμών που δεν έχουν ακόμη ανταλλαγή φτάνει περίπου τα 478 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο μεταξύ ετοιμάζει ανανέωση του ευρώ με νέα χαρτονομίσματα εντός του 2024. Μακροπρόθεσμο στόχος της τράπεζας μέσα στη δεκαετία να παρουσιάσει το δικό της ψηφιακό νόμισμα. Για την ιστορία, το ευρώ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και μπήκε στα πορτοφόλια των Ευρωπαίων την 1η Ιανουαρίου του 2002.